Χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας στο δίκαιο αγώνα τον οποίο κάναμε. Έναν αγώνα που δώσαμε κόντρα στην μεγαλοδοσία, την πιτανία, την κυβερνητική πολιτική, κόντρα ακόμη και στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Δώσαμε αυτόν τον αγώνα παλικαρίσια, έχοντας ως όπλο την αλληλεγγύη του οργανωμένου κινήματος και νικήσαμε. Νικήσαμε γιατί δεν κοίταξε ο καθένας την πάρτη του. Δεν σκύψαμε το κεφάλι, νικήσαμε γιατί είχαμε και εσάς δίπλα μας. Οργανωθήκαμε και παλέψαμε μέσα από το κλαδικό μας συνδικάτο, το ΣΕΔΕΠΕ. Πήραμε αυτό που λέμε την υπόθεση στα χέρια μας. Μάθαμε και μαθαίνουμε από την πείρα μας, ξεχωρίζουμε το φύλλο από τον εχθρό και πάνω απ' όλα δεν πιστέψαμε σε κανένα ψευδοσωτήρα. Είμαστε πλέον στις δουλειές μας και προχωράμε. Γνωρίζουμε καλά ότι μπορεί να κερδίσαμε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε. Παραμένουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στα πανεπιστήμια και στην Λέσχη. Άλλωστε έχουμε την πλήρη στήριξη των πιτανικών, έχουν την πλήρη στήριξη των πιτανικών αρχών όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν τα τελευταία χρόνια από το Πανεπιστήμιο. Αυτά τα συμφέροντα υπερασπίζονται και οι σημερινοί κυβερνώντες. Γι' αυτό το λόγο επιδιώκουν να περάσουν μέτρα από το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και των φοιτητών υποφέρουν. Αυτοί δεν διστάζουν να μοιράσουν εκατομμύρια για να προσλάβουν αστυνομικούς οι οποίοι θα παίζουν το ρόλο του χωροφύλακα. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε χρόνια μέσα στο πανεπιστήμιο. Η πείρα μας από όλα αυτά τα χρόνια μας δείχνει ότι στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει άβατο εγκληματικότητας. Και αν υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που αποβράθηκαν να αλλοιώσουν αυτή την εικόνα, αυτό έγινε από κύκλους που καμία σχέση δεν έχουν με τους ανθρώπους που είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Με την παρέμβαση του οργανωμένου κινήματος, πέρα από όλα τα άλλα, κρατάνε αναμένη τη φλόγα του προβληματισμού για το πώς μπορούν οι ζωές όλων μας να γίνουν καλύτερες. Αυτό είναι που ενοχλεί, αυτό θέλουν να χτυπήσουν. Την οργανωμένη δράση φοιτητών και εργαζομένων μέσα στα πανεπιστήμια. Συναδέλφες και συνάδελφοι, όπως ήδη αναφέραμε, το τελευταίο διάστημα διδαχτήκαμε πολλά. Αποτελεί μεγάλο βήμα για εμάς ότι καταφέραμε να συγκροτήσουμε και το δικό μας επιχειρησιακό σωματείο. Εκ μέρους αυτού του σωματείου, λοιπόν, έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό σε έναν κόσμο που μόνο ξένος δεν είναι σε εμάς. Και κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το εξής. Έχοντας ως αδικό τις ανάγκες μας και όχι τα κέρδη των λίγων, στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτή την πάλη. Για πλήρη και σταθερή δουλειά για όλους, για αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, για δωρεάν και ποιοτικές σπουδές για όλους τους φοιτητές, χωρίς ταξικούς φραγμούς. Για να μην μετατρέπονται παροχές και ανάγκες, όπως σε αυτή τη σύντηση που είμαστε και εμείς, σε πεδίο κερδοφορίας.